Κοιτάξτε, το αποτελέσματο, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στο κοινό ανακοινωθέν, ήταν ίσως η κρισιμότερη και ουσιαστικότερη αυτή συνάντηση μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, η οποία, να σημειώσουμε, ακολούθησε τόσο την πρόσφατη συμφωνία εξομάλυνσης των σχέσεων Ισραήλ με την Τουρκία, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά στη μεταφορά μέσω Τουρκίας του φυσικού αερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν και τα όσα έκτοτε συμβαίνουν στην Τουρκία. Εδώ να σημειώσουμε ότι η εκτίμηση που τουλάχιστον Ισραηλίτες κατέθεσαν στη διάρκεια συνάντησης ήταν ότι τα πράγματα στην Τουρκία βρίσκονται ακόμη στην αρχή και ότι θα υπάρξουν, υπήρξε έτσι μια ανησυχία ότι θα υπάρξουν ακόμη σοβαρότερες εξελίξεις στην Τουρκία. Πάμε τώρα στα τη συνάντηση που γιατί είναι σημαντική. Πρώτον, γιατί για πρώτη φορά Αναστασιάδης και Νετανιάχου βάζουν σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Σεπτέμβριο στη δημιουργία του πλαισίου συνεκμετάλλευσης των κοινών κοιτασμάτων στο Αφροδίτη και το κοίτασμα για σάι του Ισραήλ, αλλά κυρίως γιατί για πρώτη φορά το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δηλώνουν και επισήμως το έντονο ενδιαφέρον τους για την επίλυση του Κυπριακού, συνδέοντας άμεσα το θέμα με την υλοποίηση της συμφωνίας με την Τουρκία για μεταφορά μέσω της επικράτειάς της του φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επίλυση των εκκρεμούντων θεμάτων μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας, αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα διευκόλυνε τα μέγιστα του ρυθμού ανάπτυξης των μελλοντικών έργων, τα οποία, όπως επισημαίνεται, θα πρέπει να προχωρήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αναφορά που σαφώς παραπέμπει στη Σύμβαση ΕΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, που κατοχυρώνει πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Με άλλα λόγια, το Ισραήλ για αναγνωρίζει πως τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τη μεταφορά μέσω Τουρκίας του φυσικού αερίου στην Ευρώπη τον έχει η Λευκοσία, καθώς η υποθαλάσσια αγωγή θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκείνο που μένει να διευκρινιστεί είναι το πως το Ισραήλ θα εκδηλώσει το έντονο, όπως δηλώνει, ενδιαφέρον του για λύση του Κυπριακού απευθείας στον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, αφού έχουν ομαλοποιηθεί οι σχέσεις, ή μέσω του ισχυρού λόμπι του στην Ουάσιγκτον. Σημαντική είναι και η επισήμανση από τους δύο ηγέτες της σημασίας της τριμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα, αλλά και ο καθορισμός της επόμενης συνάντησης των τριών ηγετών χωρών πριν από το τέλος του 2016. Ευχαριστούμε, Κυριάκο Πομιλωρίδη.